Άλπικη αντιπαράθεσή σας, ακόμα και για τον ΝΑΤΟ, αυτό το δολοφονικό οργανισμό. Τον υπηρετείτε και στηρίζετε διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Υποστηρίζετε τόσο το επιθετικό πολεμικό δόγμα του όσο και τη διεύρυνσή του. Θεωρείτε το στρατηγικό δόγμα και τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ σαν παράγοντα που δήθεν εγγυάται τη σταθερότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ψεύδεστε όμως από τα ίδια τα γεγονότα που είναι μαρτυριάρικα. Το ΝΑΤΟ αποτελεί τον κύριο παράγοντα πολέμων, επεμβάσεων, αλλαγή συνόρων που χαϊδεύει και ικανοποιεί απαιτήσεις της τουρκικής κυβέρνησης και για χάρη της νατοϊκής συνοχής και διεύρυνσης ακόμα και αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αλλά και η επίκληση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να ζητηθεί στήριξη από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση για την τουρκική προκλητικότητα είναι προσπάθεια να παρουσιάσει αυτές τις λυκοσυμμαχίες σαν παράγοντες ασφάλειας για τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας στο Αιγαίο. Την απάντηση όμως και σήμερα τη δίνει και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τη σημερινή του δήλωση στο Twitter μετά από συνάντηση που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογκάν στη Μαδρίτη. Εκφράζει λοιπόν βαθιά ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ισχυρίζεται ότι οι διαφορές μπορούν να επιληθούν μόνο ειρηνικά με αποκλιμάκωση, προσθέτοντας ότι η διατήρηση των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας. Με τον τρόπο αυτό παραπέμπει ουσιαστικά στο διάλογο με στόχο τη συνδιαχείριση, αδειάζοντας την ελληνική κυβέρνηση αλλά και την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που επιμένεται να εναποθέτουν την προστασία της κυριαρχίας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Όμως, την ίδια υποκρισία και κάλπικη αντιπαράθεση δείχνεται και στο θέμα της προώθησης της ακριβής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Ο ανταγωνισμός σας είναι ποιος προωθεί περισσότερο αυτή την ακριβή ενέργεια. Γι' αυτό δεν αναφερόσαστε τι τραβάει ο λαός, αν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς. Και τους λογαριασμούς που καταθέσατε στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ. Ξεχάσατε να πείτε τι πλήρωναν οι καταναλωτές πριν από το φθινόπωρο για τις ίδιες κιλοβατόρες. Δηλαδή, ακόμα και η απόσβεση και ακόμα και η επιδότηση όχι μόνο δεν αποσβαίνει τις υψηλές τιμές στα τιμολόγια, αλλά δημιουργεί συνθήκες να μην μπορεί να πληρώσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό λαϊκών οικοκυριών. Κατά τα άλλα, βρήκατε και μία νέα ορολογία κοροϊδίας, ενεργειακή δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τις υπουργικές τροπολογίες, τις καταψηφίζουμε ως απαράδεκτες και επικίνδυνες. Την 1336 την καταθέσατε αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Β' Ανάγνωση και στην ομιλία σας δεν είπατε τίποτε. Τα ίδια κάνατε και εδώ. Πριν δηλαδή τις δευτερομιλίες μας φέρνετε μερικές σελίδες τροπολογιών να αποφανθούμε. Ουσιαστικά όμως γιατί το κάνετε, ενώ ξέρετε ότι θα φέρνατε και τη συγκεκριμένη τροπολογία, για να μην ακουστούν διαμαρτυρίες, να μην αποφανθεί και επιστημονική επιτροπή, να μην υπάρχει δυνατότητα ούτε φορείς να καλεστούν. Εμείς καταψηφίζουμε και τα δύο άρθρα αυτής της τροπολογίας. Στο άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης θα μπορούν να παραχωρούνται με υπουργική απόφαση ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για εγκατάσταση ΑΠΕ, ακόμα και σε ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η παραχώρηση θα γίνεται χωρίς δημοπρασία μέχρι και 40 χρόνια. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με αυτές τις διευκολύνσεις προς το κεφάλαιο θα ρίξει το ενεργειακό κόστος. Κοροϊδεύεται τον κόσμο. Στο άρθρο 2, οι γεωλογικές μελέτες για την καταλληλότητα των εδαφών κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, που σημειωτέων πραγματοποιείται από ιδιώτες, πλέον δεν θα υφίστανται αξιολόγηση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αλλά
μια τυπική θεώρηση με κριτήριο το αν περιέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η θέση μας είναι ότι αυτές οι αναγκαίες μελέτες θα πρέπει να γίνονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Είναι επικίνδυνο αυτό που προωθείτε, γιατί οι γεωλογικές μελέτες γίνονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν το έδαφος κάθε περιοχής είναι κατάλληλο ή όχι για οικιστική ανάπτυξη, αν επιτρέπονται υψηλά κτίρια, αν υπάρχουν σεισμικά ρήγματα και σαθρά στρώματα, εάν αντέχει βιομηχανικές δραστηριότητες και μια σειρά άλλων προδιαγραφών. Μάλιστα, ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών, αλλά και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου τονίζουν ότι η πολυμορφία και πολυπλοκότητα των γεωλογικών συνθήκων του ελληνικού χώρου δεν επιτρέπουν επικίνδυνες απλουστεύσεις, θυμίζοντας ότι η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, κατολιστήσεις και πλημμύρες. Καταψηφίζουμε και τη δεύτερη υπουργική τροπολογία για τους λόγους που είπαμε στην πρωτομιλία αλλά και στην παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου μας, Θούκα Αθανασόπουλο. Ευχαριστώ.